λεωφόρους και πλατείες, καθημερινές κι αργίες. Κόσμος έρχεται και πάει, μα κανείς δεν μας ρωτάει. Σε ποιο δρόμο τελικά η ζωή δική μας πάει, σε ποιο δρόμο η ζωή μας, σε ποιο δρόμο η ζωή μας πάει. Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζουν πάντα οι ίδιοι, κι όλοι οι άλλοι στη γωνία περιμένουν μ' αγωνία. Το δικό τους το που θα αλλάξει την πορεία για να πιάσουν την καλή. Το δικό τους το ταξί. Ακούεις τους χαιρετισμούς? Φέτοι δεν τα κατάφερα να πάω. Εμένα από όλους τους ύμνους αρέσκει μου ο ακάθιστος, τι υπερμάχος στρατηγότανικής. Όχι, εμένα αρέσκει μου τον επιτάφιο το γλυκί μου έρ. Γλυκύτατο μου τέκνον που έδισου το καλός. Του εντούτα που με κράτουν και φεύκω. Γιατί σκέφτεσαι να φύγεις? Να φύγει να πάει πού? Ενταράσιος ήμως, εντόπακας. Άφησε τον άνθρωπο να μιλήσει, αρωτήσαμε σε. Μίλα, Σίμω, πέτης. Σκεφτούμουν να πάω. Πού ποτέ θα πιένεις? Μην τον λαμβάνεις υπόψη, να είσαι να παραμιλά. Σκεφτούμουν να πάω Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Αγγλία, η Ελλάδα. Εσύ μου απεριφέρεις μας. Τόσα χρόνια που σε ξέρω, θα μου γελάσεις εσύ εμένα. Πού το είδες τώρα το γελασό? Απαγορεύεται δηλαδή ο άνθρωπος κάποια στιγμή τη ζωή του να αποφασίσει να μεταναστεύσει? Δεν ξέρω εγώ που το απαγορεύω. Ο χαρακτήρας του. Ο Σίμος δεν είναι του αλλού, είναι του δαμέ. Και ο λόγος που ο Σίμος είναι του δαμέ. Είναι ένας και μοναδικός. Το τροπάριον εμάθαμε το κανεί. Ο λόγος που ο Σίμος δεν είναι του αλλού είναι γιατί φοάται τους ορίζοντες, τις περιπέτειες, τα ρίσκο. Ενώ ο δαμέ μέρα μπαίνει, μέρα φκένει, τα ίδια και τα αυτά. Ποιος φοάται, ο Σίμος? Ο Σίμος είναι λεβέντης, εμπαλικάρι, μάθε τον. Θες να με στο ματιά σου. Έλα μου, είσαι ο εξυπνότερος άνθρωπος που κυκλοφορεί στη Μέση Ανατολή και είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να παρεξηγήσεις που να φύγει όχι να νομίζει ότι που μου κακοφέρανε και να απλώς επίνασα και σκεφτούμε να πάω στο πούνο να κοράσω κανένα αντιρόπιτα. Γιατί ζητάς αδειάνου πελού? Να πάεις. Να πάει να πιάσεις, αλλά να πιάσεις για όλους. Κερνώ εγώ. Διότι σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή. Ξεχωριστότατη. Έξενα, Αγίε, έχει ο Μίχλιν κόμμα. Έχει ώρα μπορεί έτσι, έχει ο Μίχλιν πολύ. Ο Μίχλιν να θέλεις. Πολύ ο Μίχλιν, δεν θωρείς τίποτε. Εδώ με δίπλα μου είσαι ένα τέτρο, πού το τώρα, δεν το θωρώ. Ξέρεις πόση ώρα είμαστε σταματημένοι, δαμέ. Μα έχει πολύ ώρα που είσαστε και σταματημένοι. Έχει τρία τέταρτα που είμαστε παλουκωμένοι, δαμέ. Ο Μίχλιν, α. Ο Μίχλιν όσοι θέλεις. Τη Γερμανίδα έγινε πα στην μαξιλάρα πίσω σε ακούει μουσική που το walkman τη. Έξενα και μα Γερμανίδα πώ είσαι μέσα, κάτι είσαι σου μάνα μου, κάτι είσαι. Ξέρω, ξέρω παμπό μου, είπε μου. Ποιο τσιγκούνι και φυρίπα στον τη γη δεν έχει. Ναι, περίπεζε ξενάκι μου. Τώρα μπορεί να έρθει η ώρα να την απκαιρώσει, να σου πω εγώ. Να σου ψήσει το ψάρι στα χείλη. Σταματήσαμε μπάμπο που κάτω κοπετριά και φάμε πέστροφα. Ήπιαμε και δυο μπουκάλια κρασί να φάρφα. Επικέρωσε 25 λίρε λοαρκασμό και έφυγε και του καρσονιού 6 λίρε τύπ. Εξεναγή. Έλα. Ο Θεός να κατεβεί. Ακούεις με ρε. Ακούωσε. Ο Θεός να κατεβεί και να μου πει ότι έγινε και έτσι πράγμα. Ένα από ήμαρτον Κύριε αμάν πιστεύω. Είμαστε τόσα χρόνια φιλενάδε και τα μέσα στο γραφείο δεν επάτησε. Ξέρεις πόσες φορές της το είπα. Κόπια σε Ελένη μου. Να δεις που δουλεύω. Να σε κεράσουμε έναν καφέ. Στάθηκε ένα δύνατο. Ανθρωπιάρα. Α, ήμουν και εγώ άνθρωποι άλλοι και ξέρω. Αν τρέπεζε να φάεις, αν τρέπεζε να μιλήσεις, αν τρέπεζε να κοιτάξεις τον άλλον μες στα μάτια. Και ο λόγος τίποτε. Ξέρεις, δεν το παραδέχεται, αλλά η αιτία που δεν επαντρεύτηκε είναι τούτη. Χρόνια ολόκληρα στη γειτονιά μου ήμουν ερωτευμένος με τη Μέρη.
Εμίλα μου και θερούχα με. Είναι καταφέρες να τις το πεις. Ξέρεις τη μεγάλη πέπτη που συνάμε τα κοπελούθια, κλέφταμε τα μάλλον. Τα φκιόρα που δες απλά έτσι από τους κήπους για να πάρουμε τον κορό να στολίσουν τον επιτάφιο. Μπαίνουμε στην εκκλησιά και βάζουμε έναν καλιά γκρίνα. Μόλις με δωρεί, βουρά πάνω. Αφού της άρεσκες, ενάρτη καλό, έφταρτη. Έφερες τα πιο ωραία σύμολα, λέει μου. Ελάω και εγώ, Μέρη, θέλω κάτι να σου πω. Είπες της το. Να δεις το πόγο μα, τώρα είμαι αντρεμένης, τι λέμε, σου με τεσσέρα κοπελούσια. Όχι, να κάτσει να σε καρτερά να της δώσεις τον γκρίνο. Φάνηκε τυχερός. Την τύχη που την είδες. Να τους φάει ο Μίχλης και η κρυάδα και πάνε, μόνο που σκέφτομαι του τουρτουρώ. Να πας στο ξενοδοχείο του, να κάνουν τον μπάνιο του στο βραστό. Μα μαζί, μα να κάνω μπάνιο ζεστό μαζί. Μα πέ μου, ξέρεις καλά είναι τα πάστα γενέκες είναι Γερμανίδες. Είπα εγώ έτσι πράγμα, είπα να λουθούν μαζί, ό,τι σου κατεβεί λαλείς. Άλλα λαλείς και άλλα εννοείς. Εν είπες τώρα να κάνουν τον μπανιού του στο βραστό, τι εννοείς. Να κάνουν τον μπανιού στο βραστό μαζί. Μα πέ μου, νομίζεις ότι τρώμε κόνναρα. Είμαστε χορκανοί. Εκάμαμε τόσα χρόνια συμμαθητές, γι' αυτόν κι αντέχωσε. Λοιπόν, πω, τόσα χρόνια πας στα πλοία, γύρισες, είδες, πώς και δεν τα καταφέρνεις ακόμα να συνοηθείς, δεν το καταλάβω. Εδώ, ρε, είσαι σεϊτάνι, ρε. Είσαι σεϊτάνι που γεννήσει μνιού σου, ρε. Ρε, φάμε τις 7 κοπελούθια από τις μανάδες μας, γιατί κανόνισες τα εσού να τις φάμε. Καθυστερείς με που η δουλειά είναι και όχι οποιαδήποτε δουλειά. Μιλούμε για μεγάλη business. Πάντα μιλούμε για μεγάλες business, βέβαια. Πολλά μεγάλες. Εμείς έτσι καταδεχούμε στην Ιταλία, ναι. Πε μου, Χαΐριν, είδαμε. Θωρείς με να σου μιλώ, να σου απαντώ. Κάτι. Όχι, βέβαια. Και δεν πρόκειται να ξαναπάθω να σου πω για τα business μου, γιατί είσαι σπουρτολός. Γραφείο ταξί, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Βοσπόρου 5 Στρόβολ. Εντάξει. Λαλίστο ρε, ξανά λαλίστο. Έχεις απόδειξη ότι ο Αδάμος είναι παραπότης. Πέ μου τι για να πιστώ εγώ. Εσύ μόνο, την ιστορία είναι ξανά βάζουτη. Επέζαμε πυρηλιά μες στην αυλή της εκκλησιάς. Και έχανε. Ήταν να φάβω πάνω του. Είχε μας τσαμέ και παίζαμε πυρηλιά, εβούτησε ο ήλιος, παίζαμε πυρηλιά, ώστε και κέρδισε τα χασιμιά του, έφαντα και τα δικά μας για να ησυχάσει. Ριλάξαρε ύστερα. Επίαμε έσω, εφάμε ξύλο που ήταν μαράες μας. Μάλιστα. Τσίνος, τίποτε. Ούτε που τον έκοψε. Μες στο γραφείο. Καταστρώνει σχέδια. Μάχεσαι και εσύ τα μέσα, σκοτώνεσαι σαν την άδικη κατάρα. Θωρώσαι και λυπούμεσαι. Νάρτη ρε παιδί μου και εσένα μια φορά η τύχη πάνω σου. Έρχεται. Ο ένας και ο άλλος και κατηγορείσαι. Ως πόσο θα αντέξω να σε υπερασπίζουμε, α. Και βάλεις τους τι. Να αρκέψω να τους βάλω. Δυνατόν να νουλεί πελίδι, ερωτούμε. Δηλαδή αφιβάλλεις για μένα, Σιμώ. Είναι που θέλεις να κάνω όταν σε περιπέζω για την κουβέντα με τα κατσαβίδια. Όταν μιλούμε, να μιλούμε και να καταλαβαίνουμε. Όχι όπως σου πετάσουν την κουβέντα, οι άλλοι να αρχίζεις εσύ να μου την πετάσεις έτσι αστήριχτα. Τούτο σου είπα, κατσαβίθια και τέλειωσε, να τον έκαταλαβα. Έλα μου, να σου ζητήσω μια χάρη και σε παρακαλώ, άκουμε. Με μου κολλήσεις και με μου αρκέψεις με τα κατσαβίθια και τις βίδες, γιατί σήμερα έχω έναν πονοκέφαλο που λέγεται, α. Πάω στο γραφείο μου και όταν σε κανέναν μισά ώρο ξυπληγωθώ, κόπιασε ποζί και θέλωσε. Αφιβάλλεις για μένα. Εσύ μισή ώρα που την παρακαλώ και δέχεται, έβαλε πείσμα, μπάμπο. Ξαπόλα την και φύερε ξενάκι, να σε πεθάνει που την κρυάδα. Ρε, τούτες οι Γερμανίδες είναι κεριού. Λαλώτης να κλειδώσω το ταξί και να κατεβούμε σιγά σιγά στην πλατεία και δέχεται. Θέλει να τηλεφωνήσει στην πρεσβεία από το κινητό μου, πάντα και να έρθει ο πρέσβης να μας σώσει. Ξεναγή! Έλα! Χρέωση στο τηλεφώνημα, αν πάει γελάσει σου. Εντάξει. Πε μου, έλα. Τώρα ήταν που γίνεται, ο Μίχλη φεύγει, πώ τη βλέπει. Όχι, δεν τα παίρνει τα ράση. Πρόσεχε με τη χάζει. Κιάν. Τι ο Μίχλη. Α, είπα και εγώ. Πάντω πάπο, δεν ξέρω να μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε εδώ, είμαι στα αυτογείο και περιμένω να δούμε τι θα γίνει. Ρε, μα ακούν τα δόντια σου που την κρυάδα. Αρκεψα και ριό και εγώ με τσιμπουζακού ρε. Έξενα και άτι, όβε ρε. Όβε, όβε. Πομονή ρε. Εντάξει. Με συγχώρησα σε. Γιατί πάνω που όλα βάλω τη φιλία. Το ανώτερο αγαθό μετά από την υγεία. Πάμε παρακάτω.
Αύριο το πρωί ξημερώνει για την Door to Door Company Limited, η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη μέρα. Το γιατί είμαι σίγουρος πως θέλεις να τα ακούσεις. Προχώρα στο ζήτημα. Και στο παραζήτημα. Κατέχοντας τα δυο. Πρώτα το ζήτημα. Που τις 8 η ώρα αύριο το πρωί η εταιρεία θα διαθέτει αντιπροσώπους όλες τις πόλεις και τις επαρχίες. Ξεκινάω μεγάλος αγών. Σοβαρό μιλάς. Αν είναι κάτι που δέχομαι να κατηγορηθώ, είναι πολύ μου σοβαρότητα. Καλά, δηλαδή, για πόσο προσωπικό μιλούμε. Καλύτερα βήματα αργά αλλά σταθερά. Με μία κυρία αναεπαρχία προς το παρόν. Αλλά η ουσία αλλού βρίσκεται. Να μαντέψω. Έλα. Στο προϊόν. Ιδού. Το προϊόν για το οποίο μίλησες. Six pieces precision screwdriver set. Made στη χώρα που έρεξε μπουκάτω την Ιαπωνία. Ταϊβάν. Ναι. Πίσω πάνω. Μπορείς, κοίταξε. Μιλούμε για έργο τέχνης. Μπορείς το. Πέφτω τη νύχτα και θωρώ κατσαβίδια να παρελάμβουν στρατιές μπροστά από τους επισήμους. Είμαι και εγώ κατσαβίδι. Αλλά σημειοφόρος. Είπε μου, θα στέκει πόξο από το περίπτερο. Μία-τρεις φορές πάνω κάτω και περίπτερο δεν θωρώ. Μα έγινε τα αφού μου είπε βουλγαροκτώνου 44 ένα λεπτό. Να δω που το γράψαμε το δαμέ. Βουλγαροκτώνου 44 Άγιο Δομέτιο. Είπες μου Άγιο Δομέτιο νοξαγιούς ομολόγητες. Μα νόμισες πως έχω ρίξει ένα φακογυρούς της χώρας. Άντε να δω πιο. Ας πάει άλλο. Μαρούλα, κι αν έκαμε ένα λάθος πειράζει, είναι που φωνάζεις. Είναι που φωνάζεις, α. Αν έκαμε ένα λάθος πειράζει, ανθρώποι μας τη σφάλματα κάνουμε. Άντε να δω πιο δάμεσα, δηλαδή. Κίνο που δεν κατάλαβα εγώ είναι γιατί όλα τα λάθη που κάνεις απάνω πάνω μου. Προχτές έπεψες με πέρα χωριονί σου, ενώ ο άνθρωπος είπε σου πέρα ορεινής. Είμαι μου πέρα. Πέρα εν ο νου σου. Άντε να δω, α. Άντε, τέλος πάντων, πάω. Ένα πάω εγώ, αλλά έχω σε δίν. Όπως αν είσαι θα έρθει που τζει η φιλενάδα μου η Ελένη. Πέτεις να κάτσει και έρχομαι. Περιποιήθω τη γενέκα και όρασες έναν καφέ. Κι αν πάτε πετάξεις εσείς καμιά μπελάρα και σηκωθεί και φύγει, γιατί είναι πολλά ντροπιάρα. Άκουσες, over. Τίποτε δεν ακούω, Μαρούλα. Τίποτε δεν ακούω, ακούεις. Είμαι τίποτε πελός και να πετάξω πελάρα. Είμαι τίποτε πελός. Άντε να δούμε ποιος θα μέσα δά. Θα φύω. Θα φύω και θα τραβήσω. Γεια στο χορκό. Γεια στα πλοία θα πάω. Αφήστε με ήσυχο. Τρέξε έξω. Έλα έξω. Σκάφουζα με. Την επόμενη φορά που σας σου μιλώ σηκωστής και φύγεις, τέρμαν και τελείωσε. Καλύτερα να ησυχάσω, εσύ είσαι υπομονή τα όρια της. Εν το ευχαριστώ του τον, που δεν σταμάτησα στιγμή να σκέφτομαι ότι αν έχει έναν που θα αποκαταστήσω μόλις πλουτίσω, είσαι εσύ. Έναν τέχω κύριε να ακούω πελάρες ποιον. Άκου οικιακά κατσαβίδια, έχει οικιακά κατσαβίδια. Εξανάκουσες έτσι πράγμα. Στο κάτω-κάτω έχουμε συνάδελφων αποκλεισμένο. Ευαρέθηκα να έχουν πάρει να ακούω πελάρες. Κάνει. Έναν ένα μέσα σιάρης. Πήρες με κανέναν ανέστητο να ξέρω ότι κινδυνεύει συνάδελφο και εγώ να ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Ρωτώ και θέλω να μου απαντήσεις. Πετάς τις κουβέντες βαρετές, Σίμω, και προσβάλλεις με. Έτσι να προσβαλτείς, περκεί μου πάλι νου, να συνέρθεις. Ο Ξενάκης καμιά ώρα το πολύ να τα με. Έχω τις πληροφορίες μου και δεν είμαι διατεθειμένος να τις μοιραστώ με κανένα. Είναι ιδιωτική τοποθέτηση. Άτε μάνα μου, άτε μάνα μου, τι έσπασες με σήμερα. Και σου έναν δυο μου, έλα, έλα, οι, 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 οι. Συγγνώμη, η Μαρούλα εδαμέ. Αν δεν εδαμέ πειράζει να πάω εγώ. Όχι μάνα μου, όχι, 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 όχι μέσα. Πέντε της ότι επέρασε η Ελένη. Συγγνώμη, είσαι η φιλενάδα της κυρίας Μαρούλας. Μόλις σε τηλεφώνησε, έρχεται τώρα. Κοπιάστε. Καθίστε. Καθίστε. Ευχαριστώ. Τι να σας κεράσουμε. Ω, ευχαριστώ. Γίνεται. Έχω διαταγή. Καφέ, να σας κάνω έναν καφέ. Τι καφέ πίνετε. Μάλλον γλυκίνε, ευχαριστώ. Μάλλον αλλά είναι ανάγκη. Γίνεται. Είπες μάλλον γλυκίνε. Μάλλον γλυκίνε δεν διαθέτει η μηχανή. Έχουμε γλυκίνε μέτριων και σκέτων. Να σας κάνω ένα μέτριο. Ευχαριστώ. Έτσι χρειάζεται να άλλη συνέχεια. Ευχαριστώ. Κυρία Λένη, από τη στιγμή που είσαι φιλενάδα της κυρίας Μαρούλας, ετέλειωσε. Οι ευγένειες για τους ξένους. Ευχαριστώ. Το Θεό που σε έπλασε. Ένα μόνο να δούμε. Εξαναείδες έτσι τελικά τον πράγμα.
Κατσαβίθια έχει πιο χιλιά ολογιών. Τούτα δεν είναι για να ξυλώνεις από το κινητό. Αν θέλεις, ως και μες στο σαλόνι, μπας στο μπαούλο που σου χάρισε η γιαγιά σου, βάλεις τα. Όχι, τούτο είναι γεγονός. Περιπέζεις με. Όχι, σοβαρομιλώ. Τώρα που τα θωρώ, είσαι ζήκιο. Γι' αυτό σου λέω να μην βιάζεσαι ποτέ σου, ζήμω. Και πόσα. Πόσα θα τα πουλάς. Μάλιστα. Τέσσερις λίρες. Τρεις. Αλλά η ουσία είναι πόσα μου κοστίσασαι. Κιό. 11 σέντ. Άτε. Για πρατέια με τα πρατέια που την Κύπρο φεύγε. Αλουέτε. Εξήγα μου ρε να καταλάβω. Όπως κάθεται ο πελάτης σπίτι στα βραστά του. Όπως κάθεται στα βραστά σου εσύ τώρα. Βραστά. Έτσι ο πελάτης προσφέρεις του κάτι χρήσιμο. Και βγάλεις τον που τον κόπο να γυρίζει τα μαγαζιά να το βρει. Όχι, τούτο που λες, είναι λογικό. Οι πίζινες με τη λογική που γίνονται, δεν με τις πελάρες. Καραντίζαμε τα μέσα όποιος του κατεβεί να κάνει εμπόριο. Γι' αυτόν και όμως είναι εκεί προσπαθισμένους. Έγκοφε κύριε, όνος σου μόνο τις ζούγες, παρέτ. Έκαμα στις κοπέλες μου training. Και αύριο όπως Σάββατον και θα είναι ο κόσμος ούλος έσω. Θα αρκέψουν να χτυπούν οι πόρτες για τα κάλαντα. Είστε. Τον τα μητσικουρί. Είδες το. Κοίτα να δεις. Όχι ρολόι σάζεις. Είπα το χιλιές φορές αλλά ξαναναλώ του. Είσαι η ανερχόμενη δύναμη του εμπορίου και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει πού πατά και πού παένει. Τον άκουσα εδώ στο ράδιο, ρε εσύ μου. Ναι. Τραγούδι. Ναι. Του. Κιού. Πολλά ωραία πράσινάδα σας. Ναι, αν δεν θυμηθώ, εγώ δεν νικήσει κανένας. Μην νισκούν απότιστα. Εκτός που μένα. Συγγνώμη, αλλά σκουπίζαμε και πιάσαν το δοφτή μου. Ο Σίμος, η Ελένη. Χαίρομαι πολύ. Καλώς όρισες, κυρία Ελένη, στο γραφείο μας. Ακούσα τα καλύτερα λόγια για σας. Χαίρομαι πολύ, επίσης. Να σας αφήσω να τα πείτε. Χάρηκα. Παρομοίως. Το μάλαμα του γραφείου μας. Αγαπώ τον πολλά. Έτσι που λέει η Ελένη μου για τις πράσινάδες. Ω, ήμανα. Πόσες φορές να σου πω, έρχομαι. Έρχομαι. Μ' αρέσει και μουρμουράτε μου και σου είστε. Δεν μου να αρτωθώ, δεν θέλω. Όχι, γιατί... γιατί άκουσες εσύ τώρα έτσι εποχή να χαρτώνεται κανένας με προξενιά. Να αγαπήσω, μάλιστα. Ωραία. Ένιξα. Ναι. Μα και εσείς είστε τέμου, μουρμουράτε μου, ναι. Πάω από εκεί στη θεία μου χειρότερα. Καλά, εντάξει. Κοιτά, αμανά, το Πάσκανε να έρθω σίγουρα, να είμαστε μαζί. Ναι. Με πάει και βάλεις τα φύτια μες στις φλαούνες. Μ' αρέσκω. Ακούεις, αμανά. Και πέτσε του Προκόπη να μας φυλάξει θυκιο αρνούθια γάλακτος. Ναι. Άντε, για αμανά. Ναι, για και έχω δουλειά. Για. Παραπάνω πουλα, ξέρεις τι επιθύμησα. Σινεμά. Να πάμε ζαχαροπλαστείο, να κάτσεις, να παραγγείλεις το πακλαβά σου, το κατεΐφι σου, να πιεις τη γαζόζα σου. Ωραία πράγματα. Αχ, έτσι όμως εγκαλαντήσαν τώρα μαρούλα που διούσουνταν στο χέρι μπάνι μάνι και φεύγεις. Πού κερί. Ελένη, καταλάβωσε. Δεν γελάς μου εμένα. Κάτι μου κρύφκεις. Καρτερό, εσύ τίποτε. Πέ μου. Δεν έχω τίποτε. Μα ντρέπεσαι με εμένα, ναι, να ντρέπεσαι. Μίλα, λάλε. Κλείει το γραφείο. Πότε. Τους άλλους έθιωξε τους που τα σήμερα. Έπαθε την άνθρωπος. Τι να γίνει. Τα μισά λεφτά που είχε, εγόρασε μετοχές, έχασε. Βάλει και τα άλλα μισά από σένα τα βγάλει, χάνει τα τζιτζίνα. Άκουσε του κουνιάδου του. Α, το γέριμον τον άνθρωπο. Είπε του αρφού του να το βοηθήσει, πού το. Επίε και χάθηκε. Εμένα να με κρατήσει άλλη καμιά εβδομάδα να το βοηθήσω να ξυλώσει την επιχείρηση. Δεν έχει εννιά, Ελένη μου, και κάτι να βρεθεί. Μα είναι 20 χρόνια που δουλεύω κοντά του Μαρούλα. Ως την άλλη Παρασκευή είναι να είμαι άνεργη. Ποιος θα με προσλάβει εμένα, να έχει τόσες μητσές. Με τα στοιχήματα δάμου μου παρακάμαμε το μισθούν το γραφείο. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος. Τον πειρασμό είναι μόνο σου που το δημιουργεί για να έχει κάτι να μάχεσαι. Μα δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσει να μιλά άδικα. Ό,τι ήταν να πει, είπε το. Δεν μας κοφτεί. Το πρανίδι τέλειωσε. Αλλά δάμο μου αυτή τη φορά θα την πάθεις που αγατσαβήθηκε. Εν και φαντάζομαι να μπορείς να μου πεις πού την έπαθα έστω και μια φορά. Μπορείς.
Εγώ όμως θα σε βοηθήσω να αυξήσεις αν θέλεις το στίχημα, διότι θα σου πω κάτι, μπορεί να δυσκολευτείς πολλά να το πιστέψεις. Η κυρία Ελένη θα γίνει υπάλληλος μου και θα γυρίζει τώρα του τώρα να μου πουλεί εμπορεύματα. Σίμω μου, μίλα εσύ, μάνα μου, γιατί εγώ τι ζω να πω ένα δικό σου κόπος. Ολοκλήρωσε πρώτα εδώ. Είμαι άνθρωπος του Μπαζαρκού, ότι ο μάστρος της έβαντα στο χρηματιστήριο, εσύ μέρες που το ξέρω. Αύριο μεθαύριο να μείνει άνεργη. Διότι μια ευκαιρία να βγάλει τα τριπλάσια. Ναι, άδα μου, μουζε, μια γυναίκα που αντρέπεται να μιλήσει σε πλάσμα εκτός που την κυρία Μαρούλα, να γυρίζει σπίτι και να φακάει πόρτες και να πουλάει τσαμπιδούθια, ναι. Α, περιπέζεις μας. Πρώτον, είναι Κυπρέα. Δεύτερον, αντρέπεται και αυτό βοηθά. Και τρίτον, είναι σοβαρή κυρία. Που ο πελάτης θα νιώθει ασφάλεια κοντά της. Γεια μου, εγώ στοιχήματα έβαλω, αλλά τον τη φορά να κάνω εξαίρεση. Ως τα κατσαβίθκια εδέχτηκα το. Αλλά όπως τα ρίξω Ξενάκης, να δεχτεί η κυρία Ελένη να κάνει έτσι πράγμα είναι αδύνατον των αδυνάτων. Θα χάσεις. Λαλό σου το. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ακούν μπακούλα τα μπαούλα. Μετά που πέθανε η μάνα μου, έμεινα ένα πλάσμα ορφάνων και γέρι μου. Και όσο να με κοιτάξει άμυνο και χωρίς δουλειά λαλής μου. Κάθε εμπόδιο για καλόν. Άκουμε. Πλάσματα σαν και εσένα δεν τα αφήνει αβοήθητα ο Θεός. Αν ήμουν και μόνη μου, πάει και να έρθει. Έχω και 60 κάτους. Πώς θα τους ταΐζω. Τι βαξίλο. Την υγεία μας έχουμε, την τάλα ούλα σάζονται. Η δουλειά είναι έναν τροπή. Μα δεν με εμένα. Έθελα εγώ να γίνω ταξιτζίνα. Έδωκα όμως μέσα και βγάλω τα θαύμα. Λαλείς, Μαρούλα, λαλείς να διαφερθεί και κανένας γυαλό μου, α. Και τούτο που αντρέπουμε τον κόσμο, θα επηρεάσει. Άκου να σου πω, Ελένη μου. Το πλάσμα, να μ' βρεθεί στα δυο στενά, φεύγουν του και τα ήπια. Όι, όι, μάνα μου, ούλα κι ούλα. Στοίχημα μαζί του δεν βάλω. Τα ριάλια μου θέλω τα... Να είμαι τίποτε πελός. Τα ριάλια μου θέλω τα να τα κρατώ εγώ. Όχι να μου τα πιάνουν άλλοι. Λαλώ σας το. Και σέναν και του Σίμου. Λαλώ σας το ή θα το μετανιώσετε. Θα χάσετε και θα το μετανιώσετε. Όχι, λαλώ σας το για να μέσα σας έρθει άξιπρα. Ουδέν σχόλιο, μπάμπο μου. Ε, μου, τα λεφτά του στοιχήματος εσείς τα κλειδωμένα μες στο ζερτάρι. Όπως εσύ συμφωνείς, ναι, καλώς. Κλειδωμένο και ο κλειδί χωσμένο. Αλλά λαλώ σας το. Ο Αδάμος, αν δεν είναι σίγουρος 100% στοίχημα δεν βαλεί. Του Αδάμου δεν ευρεθήκε ο άνθρωπος που θα του φάει ριάλια ακόμα, ένα γεννηθήκε. Υπάρχει πάντα η πρώτη φορά και η πρώτη φορά έναν τούτη. Η κυρία Ελένη Κατσαβίθια έμπουλα. Εσύ μου, εσένα βάσισε σε να πουλά και εν του είπε ζωή ρε. Έπιασε και κρόστηκε. Ή να μην έβρει τον άνθρωπο να θώ. Έπιασα υπό πρωί και γύρισα δεινό στη νύχτα τη μισή Κύπρο πάμα μου και να ζητήσω μόνο 20 λίρες. Πόσα σου δόκει. Το ταξίμετρο έγραψε 50 λίρες. Εσά ρωτήσαμε, είναι αλήθεια του. 50 λίρες ακριβώς. Καλά είναι δυνατόν η Γερμανία και σου κάνει μπαζάρι ρε. Εδώ και μου και 10 λίρες tips. Άντε ρε πάρε τα πελάρες. Πάμε που έρχεσαι ένα λεπτό σε παρακαλώ. Τα παρακαλώ πάρε τα ταράσσο που δάνε. Κάτι θέλω να σου δωρήσω. Ποιο εμένα είναι τα πράγμα που είναι. Αυτόν το σετ με τα πολύτιμα κατσαβίθια. Πιάσ' το δικό σου. Όχι ρε είναι τα ωραία κατσαβίθια. Πέ μου τώρα και η χάρη μου με θέλεις. Αν είναι μεγάλη έλα τα πίσω. Εν κοντινή που δαμε ως το παγκούιν και αν επόξω. Λάρε έτσι στο συρτάρι. Πιένε σε παρακαλώ και πέ της κυρίας Ελένης να έρθει στο γραφείο μου και θέλω τη. Επίεν το στοίχημα των κοπελιών. Εχάσασαι συμπαθητά. Πάτε στο καλό και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εγώ. Μαρούλα μου, μόλις κανονίστηκα από δουλειά. Είναι πρόλαβες να πεις την κουβέντα σου και ο Θεός έκαμε το θαύμα. Είναι τα δουλειά ακριβώς. Κατσαβιδάκια χειροποίητα οικιακής χρήσεως. Θωρίστα και ερωτεύκεσαι τα. Όχι τον τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα ξεκινώ. Όπως είπες και εσύ, Μαρούλα μου, η δουλειά είναι να ντροπή. Να πάω και κάτι καρτερούς. Γεια σου, Μαρούλα μου. Στο καλό. Γεια σας, κύριε. Ναι, γεια σας. Στο καλό. Γεια σου, κυρία Λέβη. Φίλε και συγχωριανέ, πάμπο. Στο σιρτάρι έχεις κάτι ριάλια κλειδωμένα. Σε παρακαλώ, δώστα στους κατόχους τους και πέτους στοίχημα μαζί μου άλλη φορά να με βάλουν. Εξήγα τους, βοήθα τους να καταλάβουν. Είπα σας το οξάσιος το είπε. Παιδιά, εφοήθηκα του. Καλλικό είναι το ψήλι. Ευτυχώς που μας τα χάρισεν. Ωραία, στοιχήματα κανεί. Σε ποιο δρόμο η ζωή μας. Γραφείο ταξί. Μάλιστα παρακαλώ. Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζω.